είπα ότι θα ξεκινήσω αξιοποιώντας πορίσματα από το δικό μας πεδίο. Θα σας δείξω δηλαδή πολύ γρήγορα ορισμένες έννοιες πώς ξεκινήσαμε από τη γενετική και πήγαμε στη γονιδιωματική και τώρα στα νέα πεδία της ΕΠΗ, γονιδιωματικής, της ΜΕΤΑ, γονιδιωματικής και φυσικά θα στηριχτούμε στη γεωργία και στα προϊόντα της. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα βρω τα βελάκια εδώ. Εκεί βλέπω πολλά, ποιο είναι αυτό που γυρίζεται, θα στο πω. Όχι, δεν θέλω να σας κουράσω γιατί έχουμε καθυστερήσει, αλλά θέλω να είμαι όσο το δυνατόν συντομότερος. Γρήγορα, η γενετική μέχρι την ώρα που ένας καλόγερος σε ένα μοναστήρι στο Μπρουνό της Αυστρίας αποφάσισε δουλεύοντας με τα ταπεινά πιζέλια να κάνει μερικά πειράματα, ως τότε δεν είχαμε ιδέα για την κληρονόμηση των χαρακτήρων. Όλα συνοψίζοντας το ότι τα παιδιά τα φέρνει ο πελαργός. Χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο καταφέραμε να έχουμε κανόνες σε ό,τι αφορά την κληρονομικότητα, να μας δώσει δηλαδή τους γνωστούς νόμους του Μέντερ, να πει δηλαδή ότι οι γονείς έχουν κάποιους... Βλέπετε κάτι αυτό λέει. Θα προσπαθήσω να σας το δείξω έτσι γιατί φαίνεται δεν είναι ίσιο. Είπε ότι οι γονείς έχουν κάποιους αναλύωτους κληρονομικούς παράγοντες και είναι αυτοί οι παράγοντες που περνάνε από τη μια γενιά στην άλλη και οι παράγοντες αυτοί είναι αυτοί που ελέγχουν τους χαρακτήρες και καθορίζουν το συγκεκριμένο φαινότυπο. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτοί οι παράγοντες είναι τα γονίδια και χρειάστηκε 100 χρόνια δουλειάς για να βρούμε ότι τα γονίδια αυτά είναι μέσα στο κύτταρο, είναι μέσα στον πυρήνα του κυττάρου, είναι μέσα στα χρωμοσώματα του πυρήνα του κυττάρου και απαρτίζονται από το DNA που είναι μέσα στα χρωμοσώματα του κυττάρου. Χρειάστηκε δηλαδή αυτό που σας είπα σε ένα λεπτό, 100 περίπου χρόνια ερευνών για να γίνουν τα συγκεκριμένα βήματα. Να καταλήξουμε, να απομονώσουμε και να χαρακτηρίσουμε το DNA. Όταν έγιναν αυτά τα βήματα, στον κόσμο πέρασε περισσότερο η έννοια των χειρισμών αυτών των γονιδίων, που είναι η γνωστή βιοτεχνολογία, η γενετική μηχανική, τα γνωστά μεταλλαγμένα τελικά. Και ενώ γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για τα μεταλλαγμένα φυτά και τα τρόφιμα, πρέπει να σας πω ότι παρά τις συζητήσεις σήμερα, πάνω από 100 φάρμακα που χρησιμοποιεί κατά χώρον η ανθρωπότητα είναι μεταλλαγμένα φάρμακα. Για παράδειγμα, όλη η ινσουλίνη που χρησιμοποιούν οι διαβητικοί είναι μεταλλαγμένη. Για να παράξεις ανθρώπινη ινσουλίνη έπρεπε να απομονωθεί το γονίδιο, να το βάλουν σε βακτήρια, να κάνουν ένα στάβλο. Αυτή που στήλη που βλέπετε είναι ένα στάβλος εκτροφής βακτηρίων και από κάτω αρμέγεις ανθρώπινη ινσουλίνη. Έτσι αντικαταστάθη όλη η ινσουλίνη που χρησιμοποιούσαν σε εκείνη τη στιγμή οι άνθρωποι και ήταν χοιρινή ινσουλίνη. Ο οργανισμός μας καταλάβαινε ότι του δίνανε ένα ξένο σώμα, δηλαδή χοιρινή ινσουλίνη, και τη χτυπούσε ως ξένο σώμα με αντισώματα, γι' αυτό και δεν μπορούσε να διαρκέσει πολύ η θεραπεία του διαβήτη. Τώρα, χάρη σε αυτή την πορεία, αυτό είναι παρεμπιπτόντως μια εικόνα από την εταιρεία Biogen, που είναι ενός Έλληνα επιστήμονα. Αυτή η εταιρεία του πούλησε πέρυσι προϊόντα 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από αυτό το στάδιο. Η ορμόνη της ανάπτυξης, οι ιντερλεκτίνες, αυτός παράγει κυρίως ιντερφερόνες, ήταν ορισμένα από τα προϊόντα που βοήθησαν πολύ στη θεραπεία των σημερινών ασθενειών. Και φυσικά τα φυτά κλπ. Εκείνο όμως που θέλω να πω, για να πάω στη γονιδιωματική, το βλέπαμε το DNA, το χαρακτηρίζαμε, κάναμε χειρισμούς, αλλά δεν μπορούσαμε να το διαβάσουμε. Δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε το γενετικό κείμενο. Ήμασταν γενετικά αγράμματοι.
Ήταν δηλαδή σαν να σου δίνουν μια κινέζικη εφημερίδα και εσύ ανέλυες, επειδή δεν ήξερες κινέζικα, ανέλυες τη χημεία της μελάνης, του χαρτιού, για να πάρεις τι είναι αυτό που κρύβεται μέσα. Αλλά σε αυτό το μήνυμα που είναι τυπωμένο μέσα είναι η σημασία του και όχι το υλικό πάνω στο οποίο είναι τυπωμένο. Όλα αυτά λύθηκαν όταν ανακαλύφθηκαν αυτές οι μηχανές που αλληλουχούν, μπορούσαν δηλαδή να διαβάσουν το DNA. Τότε είδαμε ότι και το γενετικό κείμενο είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης πληροφοριών. Εδώ βλέπετε ένα γενετικό κείμενο, είναι γραμμένο με 4 γράμματα. Όπως ένα τέτοιο κείμενο είναι το κείμενο του παρτιτούρα στη μουσική, όπως ένα κείμενο είναι το πρόγραμμα των υπολογιστών γραμμένο με 2 γράμματα, με 0 και 1, όπως είναι φυσικά και η γλώσσα μας, με 24 γράμματα. Όλοι οι κανόνες όμως κωδικοποίησης, σημείας τήξης κλπ. Κλπ. Είναι απολύτως ίδιοι. Επομένως, μόνο τότε καταφέραμε αυτό το πράγμα να το κατανοήσουμε καλύτερα. Φυσικά όσοι είχαν πολλά χρήματα και μπορούσαν να αγοράσουν πολλές μηχανές, εδώ βλέπετε το κέντρο αλληλούχησης του DNA στο Cambridge, στην Αγγλία, κατάφεραν να διαβάσουν πολύ γρήγορα. Έτσι διαβάσαμε πάρα πολλά μικρόβια, ζώα. Εδώ σας δείχνω τα πρώτα, τους πρώτους οργανισμούς από τις διάφορες κατηγορίες των διαφόρων βασιλείων στην εξέλιξη που αλληλουχήθηκαν. Θέλω όμως να σας πω ότι αποκορύφωμα αυτών των προσπαθειών ήταν να διαβάσουμε το ανθρώπινο γονιδίωμα. Περάσαμε δηλαδή από το γονίδιο στο γονιδίωμα. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ γενετικής και γονιδιωματικής. Η γενετική καταπιάνεται με μεμονωμένα γονίδια, η γονιδιωματική με το σύνολο της γενετικής. Όμως, θέλω να σας πω ότι αυτή η συσκευή που έχουμε και εμείς στο Ινστιτούτο, για να δείτε την εξέλιξη αυτών των τεχνολογιών, αλληλουχεί όσα θα αλληλουχούσε το κέπι σε ένα χρόνο μέσα σε 20 λεπτά. Για να δείτε την εξέλιξη και την ταχύτητα των εξελίξεων αυτών των τεχνολογιών. Πάρα πολλά φυτικά είδη, όπως επίσης και ζωικά, πάρα πολλές ποικιλίες φυτών, σχεδόν όλα τα φυτά, όλες τους οι ποικιλίες και οι φυλές έχουν αλληλουχηθεί σήμερα, οπότε πιστεύουμε ότι αυτό ήταν ένα γιγάντιο άλμα σε ό,τι αφορά την κατανόηση των γονιδιωματικών φαινομένων. Θέλετε να σας δείξω ορισμένες από τις εφαρμογές. Τώρα πλέον με βάση το DNA μπορεί, αφού γνωρίζει την ποικιλία, τις φυλές, τα προϊόντα, ένας μεταπτυχιακός μου φοιτητής, ο Γιάννης Ογανόπουλος. Αυτές είναι οι δημοσιεύσεις του Γιάννη του Γανόπουλου στη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών. Οι δημοσιεύσεις του έχουν impact factor 100 περίπου, μέσα σε 3-4 χρόνια. Δεν υπάρχει κανένα προϊόν του τόπου μας να μην μπορεί κανείς, είτε είναι pop, είτε είναι βγέ, είτε είναι μεταποιημένο, είτε είναι τα τραγανά εθέσεις, όχι τα ρύζια, όχι τα λαμπάκια, όχι τα λάδια, όχι τα τυριά μας, τα βουβάλια, η φάβα της Σαντορίνης, τα λάδια κλπ. Να μην έχει ταυτοποιηθεί, αφού πλέον τώρα με το DNA μπορεί να βλέπει κανείς τι είναι αυτό που αγοράζει η φυλά. Να μια γιγάντια εφαρμογή αυτού του είδους των τεχνολογιών, προκειμένου, όπως θα πούμε παρακάτω, να υποστηρίξουμε τα ποιοτικά προϊόντα της γεωργίας του τόπου μας. Αυτά για τη γονιδιωματική. Τι είναι η επιγονιδιωματική? Η επιγονιδιωματική έδειξε ότι το γενετικό κείμενο, όπως και τα κείμενα της γλώσσας μας, είναι τονισμένο κείμενο. Ένα από τα 4 γράμματα, η κυτοσύνη, κατά διαστήματα έχει τόνους. Μέχρι τώρα η γενετική έλεγε για να αλλάξει το νόημα, όπως και στη γλώσσα μας, να αλλάξει το νόημα ενός γονιδίου έπρεπε να γίνει μια μετάλλαξη και αντί να έχει μαύρο χρώμα το δέρμα, να έχει άσπρο ή οτιδήποτε άλλο. Έπρεπε δηλαδή, για να αλλάξουμε το νόημα της κοζάνης να γίνει λοζάνη, έπρεπε το κάπα να γίνει λάμπα. Η επιγενετική που ήρθε λέει όχι, μπορεί να αλλάξει το νόημα ενός γονιδίου αλλάζοντας τον τονισμό του, όπως και στη γλώσσα μας. Ο καλός μπορεί να γίνει κάλος χωρίς να αλλάξεις κανένα γράμμα. Το νόημα είναι τελείως διαφορετικό γιατί άλλαξε ο τόνος.
Γιατί σας το λέω όλα αυτά? Γιατί όταν στο εργαστήριο ψάξαμε πώς είναι γραμμένη αυτή η τόνη, τι είναι χημικά, τι είναι ένα. Είναι ένα μεθύλιο, άνθραξ υδρογόνο 3. Ποιος βάζει αυτούς τους τόνους? Η μάνα μας βάζει αυτούς τους τόνους τις πρώτες 2-3 μέρες της κυοφορίας μας. Πού βρίσκεται στον οργανισμό μας τόσο πολλά μεθύλια, έτσι ώστε παρά το ότι διαιρούνται, δηλαδή κάνουμε αντίγραφα των κυττάρων και των γονιδίων μας, να έχουμε αρκετούς τόνους για να τονίσουμε τα γονίδια? Ποιος δίνει τόνους στη διατροφή μας? Το φολικό οξύ. Το φολικό οξύ, οι γιατροί, όταν ένα τεστ εγκυμοσύνης έβγαινε θετικό, δίναν τόνους φολικού οξέως. Γιατί, αν τους ρωτούσες γιατί το δίνετε, λέει, δεν ξέρουμε τι κάνει, ξέρουμε όμως τι επιπτώσεις έχει όταν λείπει. Φυσικά, όταν ένα τεστ εγκυμοσύνης έβγαινε θετικό, ήταν πολύ αργά να δώσεις φολικό οξύ, γιατί τις μέρες τις πρώτες της ανάπτυξης στο εμβρίο, 2-3 μέρες, τότε χρειάζεται πολύ φολικό οξύ. Ωραία. Στα τρόφιμα που βρίσκουμε φολικό οξύ. Φολικό οξύ πάρα πολύ έχει το κρέας και το σηκώτε. Τι γίνεται όμως στους ανθρώπους που τον τρώνε κρέας? 13% του πληθυσμού της γης είναι φυτοφάγη. 27% του τουρισμού μας είναι φυτοφάγη. Και θέλουν να είναι περισσότεροι, δεν ξέρουν όμως αν στο αεροπλάνο που θα ταξιδέψουν, στο πλοίο που θα πούν να ταξιδέψουν ή να κάνουν κρουαζιέρα, στο ξενοδοχείο που θα πάνε, αν θα βρουν μια συνταγή ή μια γαστρονομία φυτοφαγική. Πολύ ωραία. Εμείς τι κάναμε? Λέμε, εδώ στα μοναστήρια μας έχουμε για χιλιάδες χρόνια, ας πούμε στο Άγιον Όρος, στα Μετέωρα, οι άνθρωποι αυτοί είναι 2.000 χρόνια φυτοφάγοι. Πώς λύσανε αυτό το πρόβλημα? Αφού δεν τρώνε κρέας και δεν τρώνε, πρέπει να υπάρχει μια φυτική πηγή. Τα φυτά γενικά δεν έχουν πολύ φωλικό οξύ, εκτός εξαιρέσεων. Το αμύγδαλο έχει κάπως φωλικό οξύ, γι' αυτό δίνουμε και σκορπάμε στους γάμους κουφέταλα, ξέρετε. Για να σιγουρέψουμε ότι εκείνες τις μέρες θα υπάρχει φωλικό οξύ, έστω και στοιχειοδός. Εκείνο όμως που κατ' εξαίρεση έχει πάρα πολύ φωλικό οξύ είναι το σουσάμι, δηλαδή το ταχίνι, δηλαδή ο χαλβάς. Έτσι μπήκαν τα σουσάμια, τα ταχίνια, ο χαλβάς στη διατροφή στα μοναστήρια και έτσι μπήκε και σε εμάς στη διάρκεια των νηστιών ο χαλβάς όταν νηστεύουμε. Γι' αυτό το λόγο και εμείς λίγο πριν αρχίσουν οι νηστείες, ας πάρουμε του Πάσχα τις νηστείες που είναι από τις πιο μεγάλες νηστείες, φλωμώνουμε τον εαυτό μας την προηγούμενη εβδομάδα με την τσικνοπέμπτη, τις ισταριές και τσικνίσματα κλπ. Τρώμε ταχύνι και μια σειρά προϊόντων του χαλβά για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και με τη λήξη της νηστείας ξαναπλακώνουμε τα κοκορέτσια, τις μαγειρίτσες κλπ. Του Πάσχα για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Να λοιπόν μερικά στοιχεία επί διατροφής που βλέπετε πώς είναι δυνατόν, χωρίς να γνωρίζουν επιγονιδιωματικοί, είχαν καταλήξει σε αυτά τα συμπεράσματα ενσωματώνοντας μέσα και έτσι θα σας εξηγήσω πώς είναι δυνατόν πραγματικά. Είναι άλλο να πεις, ξέρετε, η επιστήμη, η γονιδιωματική έδειξε ότι πρέπει να στη φυτοφαγία να παίρνετε φωλικό οξύ, αυτό δείχνει και ότι αυτό μπορεί να το δώσει το ταχύνι, ο χαλβάς, το σουσάμι και μια σειρά άλλων προϊόντων. Αυτό είναι η αιτία. Από την αρχαιότητα δίνανε στους γάμους πλακούντα και ο πλακούντας ήταν φτιαγμένο από ταχύνι. Αυτός είναι ο λόγος επίσης που στους γάμους δίνουν τα γνωστά ψωμάκια της νύφης που τα μαγειρεύουν οι γριές, είναι φτιαγμένα από αμυγδαλόψυχα. Είναι τσουδέκια δηλαδή από αμύγδαλο και από πάνω έχουν πάρα πολύ σουσάμι και το σπάζουν την ώρα που υποτίθεται η νύφη και ο γαμπρός μπαίνουν στο σπίτι για πρώτη φορά για να είναι σιδεροκέφαλα. Είναι όμως διαφορετικό να πεις κάποιον καταναλωτή ή τον φυτοφάγο αυτό εμείς σου προσφέρουμε και έτσι λέει η επιστήμη, και είναι άλλο να πεις ότι δεν το λέει μόνο η επιστήμη αλλά σας δείχνουμε ότι το λέει και 2.000 χρόνια δοκιμών στην παράδοση. Θα μπορούσα να σας πω αντίστοιχα άλλα παραδείγματα
γιατί τα γονίδια μας για να κρατηθούν ενεργά, το DNA είναι τυλιγμένο πάνω σε πρωτεΐνες που λέγονται ιστόνες. Οι ιστόνες ασεπιδιώνονται για να είναι ενεργές, να μπορούν δηλαδή να κρατούν τα γονίδια μας ενεργά. Άρα πρέπει να είναι ασεπιδιωμένες, άρα δεν πρέπει να αποασεπιδιώνονται. Η αποσατηλίωση κινίζει και αποσκεπά τα γονίδια. Άρα, γονίδια που έχουν ρόλο προφύλαξης του οργανισμού μας, παραδείγματος χάρη από τον καρκίνο, δεν πρέπει να κοιμούνται ποτέ, είναι σαν τους ιδιωτάνες που φυλάνε ένα κτίριο. Δεν πρέπει να κοιμούνται. 3.000 περίπου καρκίνοι συμβαίνουν στον οργανισμό μας κάθε μέρα. Και χάρη σε αυτούς τους ιδιωτάνες ελέγχονται και σβήνονται. Άρα δεν πρέπει να κοιμηθούν, πρέπει να τους κρατήσουμε ενεργούς. Δηλαδή, η αναστολή των απεκτηρασών, κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Πού υπάρχουν στη φύση, ακούμε για τα βρόκολα, ότι μας προφυλάσσουν από καρκίνο. Μας προφυλάσσουν και έχουν μέσα τους αυτές τις σουλφοραφάνες. Αυτός είναι ο επιστημονικός όρος. Σουλφίδια είναι τα, οι θεούχες ενώσεις και ραφάνες είναι τα ράφανα, τα λάχανα. Και όλος ο κόσμος λέει να τρώνε βρόκολα κλπ. Τα βρόκολα ανήκουν σε μια οικογένεια που λέγονται σταυραθή, γιατί το λουλούδι τους έχει 4 πέταλα και μοιάζει σαν σταυρό. Εμείς όμως, μετρώντας, έχουμε ένα σωρό σταυραθή στη διατροφή μας. Μέτρησε κανένας πόσο τέτοιους αναστολής των απεκτηλασσών έχουν οι βρούβες που είναι σταυραθή, τα ρεπανάκια που είναι σταυραθή, η ρόκα. Έχει μετρήσει κανένας τους σταυναγκάδι, τα ραδίκια, τους ζωπούς που μαζεύει και τρώει όλος ο κόσμος. Εμείς το μετρήσαμε. Το σταυναγκάδι, 1 κιλό σταυναγκάδι, έχει τόσο πολλά σουλφοραφάνες, όσο έχει περίπου 1 τόνος βρόκολα. Δέστε τις συζητήσεις που γίνονται για τα αντιοξυδοτικά, τη βιταμίνη C κλπ. Και πόσο συζήτηση γίνεται για τα πορτοκάλια, πόσο κύρια πηγή βιταμίνη C κλπ. Ένας κόκκος ροδιού έχει όση βιταμίνη C έχει 1 κιλό πορτοκάλια. Δύο ακόμα περιγραφές για τα επιγενετικά πριν τα αφήσω. Η γενετική έλεγχη λέει και οι δύο, τα δύο φύλλα, οι γονείς συμβάλλουν εξίσου με τους γαμέτες για να φτιαχτεί η επόμενη γενιά. Η επιγενετική λέει ότι ο ρόλος της μάνας στη δημιουργία της επόμενης γενιάς είναι πολύ πιο σπουδαίος, γιατί βάζει όλους αυτούς τους τόνους. Τα γονίδια έρχονται διαφορετικά τονισμένα από τον πατέρα ή από τη μάνα. Ένα μεθύλιο να βγάλεις από ένα γονίδιο, δέστε τι επιπτώσεις έχει στο σπόρο. Αν ένα γονίδιο δεν έρθει μεθυλιωμένο από τη μάνα, δέστε τι μέγεθος έχει ο σπόρος. Και το ίδιο ισχύει για τα ζώα. Αυτά τα ποτήρια έχουν ακριβώς τον ίδιο γενότυπο. Λείπει όμως ένα μεθύλιο από ένα γονίδιο που δεν ήρθε μεθυλιωμένο από τη μητέρα, γιατί δεν είναι τριμφωνικό. Αυτό το κίτρινο. Δέστε το μέγεθός του και δέστε και τη μορφή του. Το ίδιο και στα παιδιά. Ακούμε συνήθως ότι τα παιδιά γεννιούνται 2,5-2,800, 3-3,200 κιλά. 3-800 τα μεγάλα. Κατ' εξαίρεση ακούμε καμιά φορά ότι γεννήθηκε ένα παιδί 7 κιλά, 8 κιλά. Τα βλέπετε. Εντάξει. Όλα αυτά γιατί δεν είχε αρκετό φωνικό οξύ τόνους να βάλει η μητέρα. Όλα αυτά έχουν από τα βρεφική ηλικία διαβήτη τύπου 1. Έχουν αρκετά προβλήματα κυκλοφοριακά και φυσικά παχυσαρκία. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερα από τα γενετικά. Θέλω όμως να σας δείξω, αυτό είναι το φωνικό που υπάρχει πάρα πολύ στα αμύγδαλα, τους χαλβάδες, τα σουσάμια, τα παστέλια, το κουλούρι στη Θεσσαλονίκη και άλλα. Εξαιρετικά προϊόντα διατροφής που μπορούν να μας βοηθήσουν και κυρίως να, και σας είπα και για τα, όλα τα σταυραδί, και κυρίως να αντικαταστήσουν αυτά τα φάρμακα. Η μισή περίπου καρκίνη στον άνθρωπο είναι επιγενετική καρκίνη, δεν είναι γενετική καρκίνη. Και σας θυμίζω ότι τα πιο ακριβά φάρμακα στη θεραπεία του καρκίνου είναι οι σουλφοραφάνες, 800 ευρώ
ή θεραπεία μιας εβδομάδας για κάτι που μπορεί να το βρεις έξω πάνω. Μέσω της κατάλληλης διαδοχής. Και έχουμε, δόξα τω Θεώ, χάρη στην βιοποικιλότητά μας πάρα πολλά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μεταγωνιδιόμα και τελειώνομα. Σήμερα, με τις αλληλουχήσεις που σας είπα, κανένας δεν καταπιάνεται με το να απομονώσει το DNA ενός οργανισμού, να το διαβάσει και να πάρει τα συμπεράσματα. Είναι τόσο φθηνό να πεις ότι DNA έχει μέσα αυτό το έδαφος, ότι DNA έχει μέσα σε αυτό το βιολογικό, στο μπλεγμένα της θάλασσας, στο ποτάμι, στο στομάχι του ανθρώπου, του ζώου. Πάρτε το, αλληλουχίστε το και αφήστε τις αλληλουχίες του DNA να μας πούνε ότι είχε μέσα αυτά τα μικρόβια, αυτούς τους οργανισμούς κλπ. Επομένως, δεν καταπιάνεται κανένας με ένα γονιδίωμα, καταπιάνεται πολλά. Αυτό είναι η μεταγονιδίωμα. Ωραία. Τι έδειξε, παραδείγματος χάρη στον άνθρωπο. Όταν διαβάσαμε το DNA του ανθρώπου, παίρνοντας συνολικά από τον οργανισμό μας, είδαμε ότι το ανθρώπινο σώμα έχει πάνω του 3 τρισεκατομμύρια ανθρώπινα κύτταρα, φτιαγμένα από την συνένωση του αρίου με το σπερματοζωάριο, και έχει πάνω του 300 τρισεκατομμύρια μικρόβια. Δηλαδή το σώμα μας έχει 100 φορές περισσότερα μικρόβια από ό,τι έχει ανθρώπινα κύτταρα. Είναι ένα γιγάντιο χωράφι που του καλλιεργούν φιλικά προς εμάς μικρόβια. Γιατί σας το λέω όλα αυτά. Ποιος τα δίνει αυτά τα μικρόβια, όσο είμαστε στη μάνα, στη κοιλιά της, είμαστε σε ασεπτικό περιβάλλον, άρα δεν πρέπει να έχουμε μικρόβια. Η μάνα μας την ώρα που γεννιόμαστε, την ώρα που περνάμε από τον βούρκο της μήτρας, μας δίνει το 75% αυτών των μικροβίων και τις πρώτες μέρες της λοχίας, με επαφές στο δέρμα και θυλασμό, μας δίνει τα υπόλοιπα. Εμείς δυστυχώς τα συρρυκνώσαμε αυτά τα μικρόβια. Θέλετε να δείτε τι επίπτωση έχει στο σώμα μας η συρρύκνωση. Όλη η παχυσαρκία μας οφείλεται στην έλλειψη μικροβίων στα σώματά μας. Αυτό άλλωστε ήταν, αυτά τα ποτήρια ήταν οι κτηνοτρόφοι και είπαν ότι όταν βγάλουμε τα μικρόβια με αντιβιωτικά το ζώο γίνεται παχύσαρκο. Μα αυτό για εμάς τους κτηνοτρόφους είναι ευλογία, γιατί μπορεί να κάνουμε ένα κοτόπουλο ένα κιλό σε 40 μέρες. Και το ίδιο με τα μουσκάρια, το ίδιο που συμβαίνει και με εμάς, καθώς συρρυκνώσαμε. Δεν υπάρχει πέψη στον άνθρωπο, τα κύτταρά μας δεν ξέρουν να κάνουν πέψη της τροφής. Τα μικρόβια κάνουν και εμείς παίρνουμε τα υποπροϊόντα. Δεν αναπτύσσεται το νοσοποιητικό μας σύστημα χωρίς την παρουσία μικροβίων. Ωραία όλα αυτά. Τι γίνεται με τα παιδιά που γεννιούνται με κεσαρική τομή? Στη χώρα μας τίγει να γίνει εθνική άσκηση και τα κεσαρικές. Έχουν λιγότερο από το 4% των μικροβίων. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν άσθημα. Δέστε πως ραγδαία αναπτύσσεται το άσθημα. Δεν αναπτύσσεται το νοσοποιητικό του σύστημα, έχουν αυτοάνωσες, αρρώστιες και μια σειρά άλλων προβλημάτων. Έτσι ξεπίδεσε η ανάγκη, τι θα γίνει με αυτά τα φιλικά προς εμάς μικρόβια, είτε στα φυτά, είτε στα ζώα, είτε στον άνθρωπο, που τα εξαλείψαμε με διάφορους χειρισμούς, πώς θα τα ξαναγεννήσουμε. Έτσι ξεπίδεσε το κόνσεπτ των λεγόμενων προβιωτικών τροφίμων. Τρόφιμα που καλούνται, χάρη σε αυτές τις πρόοδες, να πούμε πώς θα ξαναγεμίσουμε τον οργανισμό με αυτά τα χαμένα μικρόβια. Προβιωτικά τρόφιμα. Πάρα πολλά από τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα, με νούμερο ένα την ελληνική παραδοσιακή γιαούρτη, τα ξυλογάλατα, το αργιάνι, οι μεζίτρες, τα κεφίρ και μια σειρά άλλων τέτοιων προϊόντων, είναι εξαιρετικά προβιωτικά τρόφιμα. Όλα τα τουσιά μας, ζυμωμένες ελιές, οι κάπαροι, πεπέρια, μελιτζάνες, λάχανα, εξαιρετικά προβιωτικά τρόφιμα. Όλα τα μουχλιασμένα ζωικά προϊόντα, ο αέρος που συντηρούνται στον αέρα, συντηρούνται χάρη σε αυτά τα προβιωτικά, με τον ίδιο τρόπο που τα προβιωτικά μικρόβια που έχουμε μέσα μας
Μόνο όταν τα συνειχνώσαμε βρήκαν τρόπο τα παθογόνα να μας κάνουν έλκους και διάφορα άλλα πράγματα. Να λοιπόν μια γιγάντια ευκαιρία στα παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας να βρουν τη θέση τους στη διατροφή, να προφυλάξουν τον άνθρωπο από τέτοιου είδους προβλήματα υγείας και να απαλλαγούμε από πάρα πολλά προβλήματα που θα χρειαστούν θεραπεία αργότερα να πάρουν. Εμείς όταν καθιερώσαμε αυτά τα σήματα παραδοσιακών προϊόντων, νησιώτικων, ορεινών κλπ. Και εγώ μιλώντας τώρα με την ιδιότητα του Υπουργού, έδωσα μάχη στη Νέα Κάπνακα το κύριο πριν όλα αυτά. Ήρθε μια στιγμή να πούνε, ωραία, τι θα θεωρείτε παλιό προϊόν της Ευρώπης προκειμένου να το λέμε παραδοσιακό. Πολλοί είπαν να το χρησιμοποιεί η Ευρώπη 50 χρόνια. Εγώ είπα 2000. Εμείς μπορούμε να αποδείξουμε ότι 1000-2000 χρόνια πριν ο πολύφημος εκεί τίτλος μας έφτιαχνε γιαούρτι και τρεφτήρια. Σκεφτείτε λοιπόν πως μια μικρή χώρα επιμηκύνοντας την παράδοση της στον χρόνο γίνεται γιγάντια. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε όλοι αισιόδοξοι. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Μόλις προχτές δημοσιεύτηκε κάτι που δείχνει ότι ούτε το νευρικό σύστημα στα παιδιά αναπτύσσεται σωστά, ούτε σε εμάς λειτουργεί σωστά, εάν ιδιαίτερα στις μεγάλες ηλικίες, αν δεν έχουμε προβλητικά μικρόβια πάνω. Ισχύει το ίδιο στα φυτά, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Πιστέψτε μου ότι είναι μεγάλη ευκαιρία, αξιοποιώντας την παράδοση, τον πολιτισμό, την έρευνα και την τεχνολογία και την καινοτομία στον τόπο μας, να καταπιαστούμε και να βγούμε από αυτή τη ζωφερή καθημερινότητα που κάθε μέρα συζητούμε για το πόσο θα κοπεί ο μισθός της σύνταξης, πόσο παραπάνω θα μαζέψουμε. Δεν είναι δρόμος αυτός, δεν οδηγούμεθα στην πρόοδο βλέποντας προς τα πίσω. Θα πάμε μπροστά στην πρόοδο μόνο αν πατήσουμε στα γερά μας πλεονεκτήματα και ξεπεταχτούμε αξιοποιώντας τα νέα παιδιά, τη γνώση τους, τις εμπειρίες των παλιών, την παράδοση και φυσικά τις δυνατότητες που πραγματικά προσφέρει αυτός ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πολύ.